Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Το σημερινό βίντεο θα έχουμε ένα βίντεο με football talk, σας είπα θα έχουμε κάθε εβδομάδα και θα έχουμε ένα αρκετά ενδιαφέρον επεισόδιο. Θα σχολιάσω βασικά θα πρώτη προβλέψεις μου για τα 5 μεγαλύτερα μεγάλα πρωταθλήματα μέσα και το ελληνικό. Δεν θα πω όλες τις ομάδες από αυτές που θα βγουν Ευρώπη. Γενικά θα πω, δεν θα πω και την 20άδα και θα πω και τους πρώτους σκόρερ και γενικά θα πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από την Premier League που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα και θα προβλέψω πρώτα το πρώτο σκορ. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ο Μπρούνο, ο Αντώνιο, ο Σαλά, ο Λουκάκο έχει δύο. Το έχει τρία έχει ο Λουκάκο. Ναι, τρία έχει. Οπότε πιστεύω πρώτο σκόρερ, παιδιά. Τώρα είναι ο Αντώνιο, αλλά πιστεύω δεν πιστεύω να βγει πρώτο σκόρερ. Εγώ για πρώτο σκόρερ θα πω το Λουκάκο. Θα πω το Λουκάκο, διότι έχει αρχίσει καταπληκτικά με τη Chelsea. Και πιστεύω να συνεχίσει έτσι. Οπότε για μένα πιστεύω να βγει πρώτο σκόρερ ο Λουκάκου. Και θα πω λίγο την εξάδα βασικά. Βασικά Ευρώπη, πώς είπαν, πέρυσι πήγανε. 7, ναι. Οπότε λοιπόν, πρώτη θέση φέτος βλέπω ότι η Chelsea έχει μια. Νομίζω έχει την πιο ολοκληρωμένη ομάδα και έχει αρχίσει και πάρα πολύ καλά μαζί με τη United. Αλλά πιστεύω η United δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε θα πω πρώτη Chelsea, δεύτερη θα πω την United. Θα πω τρίτη τη City, τέταρτη τη Liverpool. Τώρα πέμπτη είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά πέμπτη θα βάλω τη Tottenham. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά πέμπτη θα βάλω τη Tottenham. Πιστεύω θα τα πάει καλά φέτος. Φυσικά θα πάει Champions League. Αλλά πιστεύω καλή είναι η πέμπτη θέση. Αν υποθέσει ότι πέρσι δεν πήγε καν Ευρώπη. Και έβδομη θέση θα βάλω την Leicester. Που φέτος είναι καλή, αλλά δεν είναι τόσο σαν πέρσι. Και πιστεύω θα πάει προκριματικά ακόμα. Οπότε αυτά από την Premier League. Πάμε στη League One. Πιστεύω εντάξει, αυτό έχουμε ξεκάθαρο πρωταθλητή, έχουμε την Παρί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέπει τα άλλα. Γιατί κοιτάξτε που είναι η Μονακό, που είναι η Λιόν, που είναι η Λίλ. Είναι λίγο δύσκολο. Πρώτη φυσικά βάζω την Παρί. Πιστεύω ότι δεύτερη είναι. Θα βάλω την Ισ δεύτερη. Πιστεύω ξαναπάει Champions League. Διότι έχει αρχίσει πάρα πολύ καλά και έχει και ένα μάτσο λιγότερο. Τρίτη, βασικά όχι. Θα βάλω δεύτερη τη Μαρσέιγ, τέταρτη τη Νις και πέμπτη θα βάλω τη Λιόν. Πιστεύω, εντάξει, είναι, πιστεύω δεν υπάρχει καμιά έκπληξη. Η Μονακό πιστεύω δεν θα τα πάει καλά, δηλαδή το πολύ να βγει 8η ή 9η, γιατί αυτή τη στιγμή δεν τα πάει καθόλου καλά. Και πρώτο σκόρερ, παιδιά, θα πω τον. Είναι λίγο δύσκολο να προβλέψει. Θα πω τον Εμπαπέ όμω, διότι είναι και αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ θα πω τον Εμπαπέ. Λοιπόν, πάμε Bundesliga. Λοιπόν, επίσης έχουμε και το Ισπανικό. Πάμε Serie A βασικά. Λοιπόν, πρώτη θέση. Θα κάνω την έκπληξη και θα βάλω τη Μίλαν. Πιστεύω θα πάρει πρωτάθλημα. Πιστεύω είναι μεγάλη έκπληξη. Γενικά είναι πανδύσκολο να προβλέψει την Serie A φέτος ειδικά. Δεύτερη, παιδιά, θα βάλω την Νάπολη. Τρίτη την Ίντερ. Τέταρτη την Ρώμα. Θα βάλω πέμπτη τη Λάτσιο και έκτη την Γιουβέντους. Πιστεύω η Γιουβέντους θα πάει με το Ζόρι Conference. Τώρα μπορεί και να πάει παραπάνω, δεν ξέρω, αλλά έχει απογοητεύσει απίστευτα με τις εμφανίσεις. Και πιστεύω πρώτο σκόρερ θα βγει ο Immobile αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω θα βγει ο Immobile, θα συνεχίσει να σκοράρει. Και πάμε τώρα στη Serie A, στη La Liga, συγγνώμη. Η Μπαρτσελόνα δεν πάει πολύ καλά. Πιστεύω πρώτη θέση θα ξαναβάλω την Ατλέτικο, έχει την ομάδα, έχει τα πάντα για να βγει πρώτη. Δεύτερη θα βάλω τη Ραλ. Θα βάλω την Μπαρτσελόνα τρίτη, πιστεύω εντάξει τρίτη μπορεί να βγει, και θα βάλω τέταρτη η Βαλένθια σκέφτομαι, έχει αρχίσει πάρα πολύ καλά, αλλά θα βάλω τη Σεβίλη τέταρτη, θα βάλω πέμπτη τη Βαλένθια και έκτη την Μπιλμπάου. Οπότε πιστεύω ότι εδώ βλέμε καμιά έκπληξη, η έκπληξη βασικά είναι να πάρει δύο σερί Ατλέτικο, να δούμε αν θα συμβεί. Και πρώτο σκόρερ παιδιά προβλέπω τον Μπεντζεμά αφού έφυγε ο Μέση. Πλέον νομίζω είναι και πιστεύω έχει και τις αποδόσεις μαζί του. Πότε από Μπεντζεμά. Πάμε τώρα. Ο Σουάρες δεν έχει σκοράρει. Όχι. Περίεργο. Οπότε λοιπόν πάμε. Τώρα δεν είπαμε Bundesliga και ούτε ελληνικό. Οπότε πάμε στην Bundesliga. Πρώτη είναι η Wolfsburg. Εντάξει, πιστεύω άνετα. Πιστεύω Bayern. Η πρώτη θέση είναι ξεκάθαρη. Θα πω δεύτερη την Dortmund. Πιστεύω πάλι θα βγει δεύτερη. Θα πω τρίτη τη Wolfsburg, θα πω τέταρτη την Leverkusen, πιστεύω θα ανέβει. Θα πω πέμπτη, είναι δύσκολο δηλαδή, κοιτάξτε κάπου, θα πω πέμπτη τη Λίψια,
Πιστεύω ότι δεν θα πάει Champions League φέτος, που θα έχει αρχίσει πολύ κακά. Και θα πω έκτη τη Leverkusen. Και πρώτο σκορ, εντάξει, πιστεύω Χάλαντ ή Λεβαντόφσκι, θα πω Λεβαντόφσκι. Πιστεύω Χάλαντ μπορεί να βγει πρώτο σκορ από την επόμενη χρονιά. Πιστεύω και φέτος σαν ο Λεβαντόφσκι. Και πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, που εδώ θα πω και υποβιβασμό. Λοιπόν, πρώτο, παιδιά, προβλέπω τον Ολυμπιακό. Δεν άρχισε καλά, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πρώτο και θα πάρει ξανά το πρωτάθλημα. Θα πω την πρώτη τετράδα που βγαίνει η Ευρώπη. Παιδιά, θα κάνω την έκκληση. Βασικά, θα βάλω την ΑΕΚ δεύτερη. Πιστεύω έχει όλα τα φόντα για να βγει δεύτερη. Θα βάλω τρίτο το ΠΑΟΚ και θα βάλω τέταρτο το Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θα δώσει προκριματικά για Ευρώπη μετά από 3 χρόνια. Βασικά, 4 μετά από αυτό. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα βγει Ευρώπη φέτος. Θα βάλω πέμπτο τον Αστέρα. Θα βάλω έκτο τον Άρη. Παιδιά, ο Άρης έχει αρχίσει απογοητευτικά και έχει χάσει ήδη πάρα πολύ έδαφος. Τώρα, οι δύο τελευταίες θέσεις του επιβιβασμού. Θα βάλω τον Απόλλωνα τελευταίο. Και πρώτο τελευταίο θα βάλω τη Λαμία. Ο Ιωνικός χτες έκανε μια τρομερή νίκη. Επίσης, σήμερα παίζει και ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός. Θα πάω και στο γήπεδο, γιατί όσοι ξέρετε, μένω στα Γιάννενα. Οπότε, σε ελπίσουμε να είναι και ένα ωραίο μάτς σήμερα. Οπότε, παιδιά, πιστεύω ότι αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, κοιτάξτε λίγο το πρόγραμμα. Είμαι και Παναθηναϊκός κιόλας. Αν νικήσει το ΠΑΣ σήμερα, αν νικήσει και τον Άρη, αν νικήσει και τον Βόλο, θα έχει κάνει μια απίστευτη τριάδα νικών. Είναι πολύ δύσκολο. Μετά παίζουμε Ολυμπιακό, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το match. Φανταστεί να νικήσει και τα 4. Εντάξει, φυσικά και δεν πρέπει να λέμε πολλά. Έχει αρχίσει πολύ καλά. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε, αλλά ήταν μια αγωνιστική. Πάντα πρέπει να λέμε αυτό, γιατί δεν κρίνεται τίποτα από ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις αγωνιστικές. Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 10 αγωνιστικές για να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Όχι στη Super League τόσο, στα άλλα πρωταθλήματα που έχουν και πιο πολλές ομάδες. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πείτε μου αν συμφωνείτε με τις προάλλες. Ναι, και πρώτο σκόρ, ξέχασα να πω. Ο Λαραμπή δεν έχει βάλει γκολ και γενικά είναι λίγο δύσκολο, γιατί ο Λαραμπή βασικά μπορεί να μην είναι όσο παλιά, τόσο καλό. Αλλά εγώ θα πω και πάλι Λαραμπή. Πίσω θα βγει ο πρώτο σκόρ. Αυτή τη στιγμή είναι ο Καρλίδος, εντάξει, με 2 γκολ. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Όλα ένα like, ένα sub και τα ξαναλέμε και θα έχουμε πάλι football talk. Πείτε μου ιδέες αν θέλετε. Πότε γεια σας.